κορυφαίου προπονητή της σεζόν, του Χρήστου Σερέλη, ο οποίος είναι κοντά μας τώρα μέσω Skype από το Λαύριο. Τον καλησπερίζω και τον συγχαίρω. Coach, καλησπέρα. Συγχαρητήρια και για την ομάδα και την έξοδο στο BCL και βέβαια για την προσωπική διάκριση. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μια πραγματικά πολύ γεμάτη και μεγάλη χρονιά για την ομάδα μου. Και θα είναι και πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή που έρχεται μετά, αλλά θα σας παρακαλούσα να εστιάσουμε στο θέμα των ημερών σε ό,τι αφορά το ελληνικό μπάσκετ, εκεί που έχουμε όλοι επικεντρώσει το ενδιαφέρον μας, την προσπάθεια της Εθνικής να επιστρέψει σε Ολυμπιακούς Αγώνες μετά από 13 χρόνια. Μετά την ήττα 97-91 από τον Καναδά, ήμασταν και πάλι πολύ καλοί επιθετικά, άνετη νίκη επί της Κίνας. Θα ήθελα να μου πείτε αν θεωρείτε ότι είδατε καλύτερη την εθνική ομάδα στο χθεσινό, σημερινό, αν θέλετε, παιχνίδι, αν βελτιώθηκε, πόσο αισιόδοξος είστε? Προφανώς το χθεσινό παιχνίδι ήταν πιο εύκολο σε σχέση με τον Καναδά. Νομίζω όμως ότι η ομάδα και με τον Καναδά και χθες έχει δείξει ότι η φιλοσοφία που θέλει να περάσει ο coach Πιτίνο ενός γρήγορου παιχνιδιού μπάσκετ με αρκετές επιθέσεις και αρκετά πιεστική άμυνα σχεδόν σε όλο το γήπεδο, δείχνει να εφαρμόζεται και να αφομοιώνεται από τα παιδιά αρκετά γρήγορα, θα έλεγα. Προφανώς το επόμενο παιχνίδι με την Τουρκία είναι μεγαλύτερης δυσκολίας και ενδεχομένως και ο ρυθμός να μην μπορεί να είναι το ίδιο, ο ίδιος όπως με την Κίνα. Αλλά νομίζω ότι το σημαντικό είναι ότι βλέπουμε μια ομάδα με υγεία, μια ομάδα η οποία χαίρεται να παίζει μπάσκετ και παίχτες που μεταξύ τους έχουν καλή χημεία και συνεργασία με το προπονητικό team. Οπότε εγώ μέχρι τώρα είμαι πολύ ικανοποιημένος από την ομάδα και από αυτό που παρουσιάζει και θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ σκληρό καρύδι, παρόλο τις πολύ σοβαρές απουσίες που έχει, πολύ σημαντικές απουσίες, νομίζω ότι θα δώσει πολύ μεγάλη μάχη για να πετύχει έναν μεγάλο στόχο, την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Φέρατε από μόνο σας την κουβέντα εκεί που ήθελα να την πάω κι εγώ. Το είχε πει ευθαρσώς και ανοιχτά ο Ρικ Πιτίνο. Πήραμε και κάποια μια πρώτη γεύση στο τουρνουά Ακρόπολης ότι παρά το μικρό χρονικό διάστημα που είχε στη διάθεσή του, που έχει στη διάθεσή του, ήθελε να αλλάξει εντελώς τη φυσιογνωμία της ομάδας. Συνηθίσαμε και ως φίλαθλοι, εσείς περισσότερος άνθρωπος του μπάσκετ τις τελευταίες δύο δεκαετίες, να βλέπουμε την Ελλάδα να παίζει αυτό το λεγόμενο σκεπτόμενο μπάσκετ. Τώρα έχουμε πάει σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Πολλές επιθέσεις, γρήγορες επιθέσεις, πολύ ομαδικό παιχνίδι. Είχαμε, αν δεν κάνω λάθος, 26 assist χθες. Δεν ξέρω αν θεωρείτε ότι είναι εξίσου σημαντικός στόχος και αυτός, πέρα από την πρόκληση στους Ολυμπιακούς, το να καθιερωθεί αυτό το πιο σύγχρονο στυλ μπάσκετ πλέον από την εθνική μας. Να είμαι ειλικρινής, και εγώ με την ομάδα μου μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος παιχνιδιού αυτή τη στιγμή της Εθνικής και εμείς τον αύριο κατά κάποιο τρόπο προσπαθούμε να παίξουμε γρήγορα και σε πολλές επιθέσεις το παιχνίδι. Άρα προσωπικά εμένα με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο και ευχαριστημένο βλέποντάς αυτή την εικόνα. Θεωρώ όμως ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, θεωρώ ότι έχουμε πολύ έξυπνους μπασκετμπολίστες. Το IQ το μπασκετικό είναι πολύ ψηλό για τους παίχτες μας και μπορούν να ταιριάξουν και να παίξουν σε οποιοδήποτε στυλ παιχνιδιού. Το σημαντικό είναι όποιο στυλ και αν ζητάει ο προπονητής να μπορεί ο παίχτης να το καταλαβαίνει και να προσπαθεί να το αφομοιώσει μέσα στο γήπεδο χωρίς εγωισμούς και χωρίς δεύτερες σκέψεις, θα έλεγα. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό από όλα αυτή τη στιγμή που βλέπουμε στην εθνική ομάδα είναι ότι δεν υπάρχει καμία δεύτερη σκέψη από κανέναν και όλοι είναι ακριβώς στην ίδια σελίδα και γι' αυτό βλέπουμε αυτή την ισορροπία που υπάρχει στο παιχνίδι μας. Ακριβώς. Νομίζω ότι συμφωνώ μαζί σας ότι αποτυπώνεται και στο παιχνίδι της ομάδας αυτό που βλέπουμε. Δεν μπορώ να μην πάω στην πιο ουσιώδη τελική ερώτηση, coach, το αν βλέπετε ότι θα είμαστε εν τέλει στο Τόκιο. Έχουμε μπροστά μας ένα σαφώς πιο δύσκολο παιχνίδι με την Τουρκία. Ίσως βρούμε ξανά τον Καναδά μετά μπροστά μας στον τελικό. Θα είμαστε στην Ιαπωνία. Θα σας πω ειλικρινά, έχω στο μυαλό μου ότι πιο δύσκολο παιχνίδι είναι το παιχνίδι με την Τουρκία, ίσως περισσότερο και από τον Καναδά. Θεωρώ ότι είναι πολύ δυνατή η ομάδα η Τουρκία. Είναι πιο ομοιογενής ομάδα από τον Καναδά, παρόλο που ο Καναδάς έχει 2-3 παιδιά NBA'ers all-star, δεν το συζητάμε. Έτσι. Νομίζω ότι θα είναι πολύ σκληρή η μάχη με την Τουρκία και θα έλεγα και για την ομάδα τη δική μας, αλλά και για την ομάδα της Τουρκίας, ενδεχομένως όποια ομάδα περάσει θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα στον Καναδά, βλέποντας και το πρώτο παιχνίδι που κέρδισε ο Καναδά στην Ελλάδα. Θεωρώντας ότι είδαμε και εμείς ότι κέρδισε κυρίως από την πολύ μεγάλη ικανότητα κάποιων παιχτών, θεωρώ ότι θα είμαστε πολύ πιο έτοιμοι στο δεύτερο παιχνίδι. Και επειδή όλες τις φορές που οι ελληνικές ομάδες στον μπάσκετ αλλά και σε άλλα αθλήματα δεν ήταν φαβοροί και ήταν outsider, έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά, θα θεωρήσω, ίσως να είναι λίγο ανατρεπτικό αυτό, πολύ πιο δύσκολο παιχνίδι της Κυριακής από τον Καναδά.
Μάλιστα. Για να δούμε, περιμένουμε όλοι με μεγάλο ενδιαφέρον. 2 και 35 τη νύχτα το βράδυ Σαββάτου προς Κυριακή, Ελλάδα εναντίον Τουρκίας. Ευχαριστώ θερμά τον κορυφαίο coach της σεζόν στην Basket League, τον Χρήστο Σερέλη. Ό,τι καλύτερο εύχομαι και προσωπικά και για το Λαύριο την επόμενη σεζόν και στην Ευρώπη ξανά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά λοιπόν τον Χρήστο Σερέλη. Πάμε να δούμε.